Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου προκάλεσε διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία μειώνεται κατά 6 χρόνια η προθεσμία διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο του Ηρακλείου. Με το νομοσχέδιο που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος αύριο 5η, ως καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 31η 12ου του 2020 αντί για τις 10 12ου του 2026 που ισχύει σήμερα. Οι προθεσμίες αυτές είναι πολύ ασφικτικές και θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες είτε να χάσουν την περιουσία τους είτε να πάθουν μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν προλαβαίνουν. Όπως εξήγησε ο κύριος Ράπογλου, για ιδιοκτήτες ακινήτων στο τμήμα του παλιού Δήμου Ηρακλείου, πριν τα γεωγραφικά όρια που έθεσε ο Καλικράτης, ιδιοκτήτες που αναμένουν δικαστικές αποφάσεις για να ξεκαθαρίσουν ακίνητα που είτε προς το παρόν θεωρούνται αγνώστο ιδιοκτήτη, είτε τμήματά τους εμφανίζονται τμήματα γειτονικών περιουσιών και επίσης χρειάζονται δικαστικές αποφάσεις, κινδυνεύουν να δουν τις περιουσίες τους να καταλήγουν σε περιουσίες του δημοσίου. Αν ένα ακίνητο δεν έχει δηλωθεί καθόλου, θεωρείται άγνωστο ιδιοκτήτη και αυτό μετά το τέλος του 20 θα περιέλθει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Το παίρνει το κράτος δηλαδή. Επίσης, αν ένα τμήμα ακινήτου ή ένα ολόκληρο ακίνητο είναι καταχωρημένο στο όνομα κάποιου άλλου, είτε είναι γείτονας αυτός είτε οποιοδήποτε τρίτος, το παίρνει το άτομο αυτό. Και αν ακόμα είναι καλοπροαίρετο το άτομο αυτό και θέλει να το επιστρέψει, να το δώσει στον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να γίνουν συμβόλαια, θα πρέπει να πληρωθούν φόροι. Διαφορετικά, το ακίνητο το έχει χάσει ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης, και θα πρέπει να ζητάει την αξία του ακινήτου, καταφεύγοντας τα δικαστήρια, από τον τρίτο, τον γείτονα ή τον οποιοδήποτε άλλο, και να ζητάει την αξία του ακινήτου. Επίσης, μέχρι τότε έχουν προθεσμία όσοι έχουν ακίνητα, όσοι έχουν κτίσει οικοδομές σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα, να μπορέσουν να κάνουν ανεξαρτητοποίηση για να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους είτε στα παιδιά τους είτε να μπορούν να το πουλήσουν. Το θέμα, όπως επισημάνθηκε, κρύβει αρκετούς κινδύνους και ήδη έχει ενημερωθεί το Υπουργείο για τις αντιδράσεις, με τον κύριο Ράπογλου να σημειώνει ότι μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα ένα μεγάλο μέρος ιδιοκτησιών. Σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων στείλαμε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητάμε να μην ισχύσει αυτή η σύντομη προθεσμία και να ισχύσει αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή να έχουν την ευχέρεια μέχρι τέλος του 2026 να κάνουν τις διορθώσεις που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.